Το μεταναστευτικό και οι σοβαρές αντιδράσεις που υπάρχουν στα ελληνικά νησιά, τα οποία υπομίζονται το συντριπτικό βάρος της ανθρωπιστικής κρίσης, παραμένει από τα μεγαλύτερα άλυτα ευρωπαϊκά ζητήματα. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, οι κάτοικοι αντιδρούν με διαδηλώσεις και απεργίες. Στον Νταβός, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ευρώπη απέτυχε στη μεταναστευτική κρίση. Η Ευρώπη απέτυχε στη μετανάστευση να καταλήξει σε μια ενιαία στρατηγική. Θα είμαι πολύ σκληρός. Δεν μπορείτε να συμμετέχετε στο Σέγγεν και να περιμένετε να υποφεληθείτε από την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και να μην συμμετέχετε σε οποιαδήποτε κατανομή των βαρών. Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό. Βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης. Η χώρα σας έχει υποδεχθεί πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Και αυτό έχει επιπτώσεις. Αισθάνεστε απογοήτευση από τη διεθνή κοινότητα? Το βάρος είναι τεράστιο. Πρόκειται για 1,3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Περίπου το 20% του πληθυσμού της Ιορδανίας σήμερα είναι πρόσφυγες. Η διεθνής κοινότητα έχει έρθει να υποστηρίξει την Ιορδανία, αλλά δεν καλύπτει καν το κόστος που έχουμε. Κατανοώ ότι υπάρχει κόπωση, αφού το θέμα δεν είναι πλέον στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά οι πρόσφυγες είναι ακόμα εκεί και η Ιορδανία ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις. Την ίδια ώρα, η καγκελάριος Μέρκελ είναι στην Τουρκία και θα συζητήσει μεταξύ άλλων θεμάτων τη μεταναστευτική κρίση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν.